Καραμανιάδα μίλησε. Η Ποινία μίλησε. Ήρθε η ώρα της Ήλιδας. Ήρθε η ώρα της Ήλιδας. Η Ήλιδα δεν πεθαίνει. Η Ήλιδα δεν σιωπά. Οι αξίες, οι διαχρονικές των αιώνων, ήρθε η ώρα πάλι να πάρουν υπόσταση. Μπορεί να παραξενευτήκατε σήμερα γιατί έφερα το φυλάδιό μας. Πέντε φύλλα είναι. Πέντε φύλλα που τα περιέχουν όλα και καταλήγουν σε δύο λέξεις. Ανάπτυξη ξανά, Ήλιδα νέα εποχή ξανά. Πάνε δύο δεκαετίες. Σε αυτή την πόλη τότε, στο νεοσύστατο Δήμο Αμαλιάδας, δώσαμε ένα τίτλο στην παράταξή μας. Την είπαμε Αμαλιάδα Ήλιδα. 10 χρόνια μετά, 12 χρόνια μετά, ο Δήμος Αμαλιάδας ονομάστηκε Δήμος Ήλιδας. Τι σημαίνει Δήμος Ήλιδας? Δήμος Ήλιδας σημαίνει αξίες, όπως είπα πριν. Δήμος Ήλιδας σημαίνει εφαγωνίζεστε. Δήμος Ήλιδας σημαίνει ολυμπισμός. Δήμος Ήλιδας σημαίνει ισοτιμία, αξιοπρέπεια. Δήμος Ήλιδας σημαίνει σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός μας. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος τύπου στην αντίπαλη παράταξη, ο οποίος δεν είναι καν δημοσιογράφος. Και έχω πει και σε άλλη δήλωσή μου, πως μολύνει την τοπική μας κοινωνία, πως μολύνει τους πολίτες του Δήμου. Τι περίμεναν αυτοί, ότι εγώ θα υποχωρούσα σε προσβολή της προσωπικότητάς μου, του ονόματός μου, των παιδιών μου, της οικογένειάς μου? Φίλες και φίλοι, είπα και πάλι, είμαι εδώ για να προσπίσω αυτό το δικαίωμα που έχει ο κάθε ένας από εμάς και κυρίως τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι. Το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεσή του. Το δικαίωμά του να είμαστε όλοι ίσοι. Το δικαίωμά του να μην υπάρχουν διακρίσεις. Ρατσιστές λοιπόν, εκβιαστές, κοινοί εκβιαστές δεν πρόκειται να περάσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν. Δεν ασχολούμαστε άλλο με αυτούς. Το μήνυμα το δώσαμε. Όλοι μας εδώ ξέρουμε και μπορούμε να τα διαφυλάξουμε αυτά. Εδώ είμαστε για να πούμε πώς θα αναπτύξουμε ξανά αυτό το Δήμο που κοιμήθηκε επί 5 χρόνια. Εδώ είμαστε για να εξηγήσουμε πώς θα κινήσουμε τα μεγάλα έργα, πώς θα λειτουργήσουμε τα μεγάλα έργα που αφήσαμε το 2014 και δυστυχώς δεν λειτουργούν. Πήραμε και απαντήσεις κιόλας στα συμβόλαια που κηρύξαμε στο λαό της Ήλιδας, της Αμαλιάδας και της Ποινίας. Στα συμβόλαια αυτά που κηρύξαμε πήραμε αντισυμβόλαια. Διαβάσατε όλοι τα αντισυμβόλαια. Τι να πει λέει αυτός ότι σε 100 μέρες θα δώσει νερό? Καταρχήν τους ξέφυγε. Δεν μπορώ να δώσω σε 100 μέρες νερό από τις 27 Μαΐ,
γιατί μέχρι τότε θα είναι ακόμα δήμαρχος εκείνος. Την 1η Σεπτέμβρη παραδίδει. Αναγνωρίζει δηλαδή πως έχασε ήδη και εσείς εδώ απόψε το επιβεβαιώνετε. Έχασε και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Όλη η προσπάθεια που κάνουν, όλος ο αγώνας που κάνουν, είναι μήπως μπορέσουν να μας πάνε δεύτερη Κυριακή. Το ποτάμι, όπως έλεγαν, δεν γυρίζει πίσω. Το ποτάμι, το ανθρώπινο ποτάμι, η λαοθάλασσα, έχει δείξει πως στις 26 Μάη το βράδυ θα έχουμε νέα δημοτική αρχή. Και όσον αφορά τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και όσον αφορά τους αυριανούς μας συνεργάτες, θα τους δείτε όλοι μαζί στο τέλος και μαζί με εσάς όλοι οι δημότες. Θα δείτε και θα συγκρίνετε τι άνθρωποι στρατεύονται και έρχονται μαζί μας, και έμπειροι και παλιοί, αλλά κυρίως νέοι άνθρωποι, κορίτσια και αγόρια, τα οποία θα στελεχώσουν αυτό το Δήμο. Θα δώσουν συνέχεια αυτό το Δήμο. Θα δώσουν ανάπτυξη σε αυτό το Δήμο. Το νερό θα έρθει σε όλους τους αμαλιαδίτες στον πρώην Δήμο και τους καμπίσιους μέσα σε 100 μέρες. Με το που θα αναλαμβάνουμε θα υπάρξει καθαρό υγιεινό νερό στις βρύσες. Εμείς το φτιάξαμε, εμείς θα δώσουμε νερό. Και το νοσοκομείο, και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ποιος αμαλιαδίτης και ποια αμαλιαδίτησα σήμερα δεν νιώθει ντροπή, δεν νιώθει ήττα με την κατάρτιση αυτού του νοσοκομείου. Είμαστε εδώ για να ανοίξει καινούργια πτέρυγα μέσα σε 100 μέρες πριν να αναλάβουμε τη δημαρχία. Είμαστε εδώ με τους γιατρούς μας, με το προσωπικό όλο του νοσοκομείου, αλλά κυρίως με όλους εσάς, με τους αμαλιαδίτες, τους ποινιώτες, τους καμπίσιους, τους 80.000 ανθρώπους που θέλουν να λύσουν το πρόβλημα της υγείας τους σε αυτό το νοσοκομείο. Δίνουμε υπόσχεση συμβόλαιο νούμερο 2 πως εμείς θα κάνουμε αυτό το νοσοκομείο πρότυπο. Και δεν είναι λόγια, δεν είναι λόγια αυτά και τάματα και υποσχέσεις. 72 τον αριθμό έδωσαν το 14. 72 υποσχέσεις. Καμιά δεν τήρησαν. Τίποτα δεν τήρησαν. Αυτές είναι οι αλήθειες τους. Καμαρώστε τους με αυτές τις αλήθειες. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Πες, πες και κάτι θα μείνει. Δεν μπορεί να μείνει τίποτα πια από όλα αυτά τα ψέματα. Δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Τι να πούν για το νοσοκομείο. Έχουν μία πτέρυγα 5 χρόνια και δεν την άνοιξαν. Και τους λέμε ότι θα την ανοίξουμε πριν καν αναλάβουμε τη δημαρχία. Το νοσοκομείο θα λειτουργήσει. Και το νοσοκομείο για να λειτουργήσει, όπως είπα, θέλει ανθρώπους. Μαζί με τους ανθρώπους θέλει και ιατροτεχνικό εξοπλισμό. Επειδή έχουμε χορτάσει και έχετε χορτάσει από λόγια τόσα χρόνια, η απόδειξη ήρθε απτή πριν Αλέκτορ Λανιέση 3. Αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Τον ζητάμε 25 χρόνια. Ποτέ δεν ευαρεστήθηκε η πολιτεία να τον δώσει. Η δωρεά των Ελλήνων της Αμερικής και του Καναδά, αυτών που λιδωρούνται, αυτών που λιδωρήθηκαν, αυτών που αμφισβητούνται, εδόθημε μια απάντηση αποστομωτική. Μια επιταγή 200.000 του Ανδρέα του Παπαδάκου για να κάνουμε πράξη ότι οι Έλληνες του Καναδά και της Αμερικής θα είναι κοντά μας. Έτσι δημιουργούνται τα οράματα. Έτσι γίνονται σχέδια τα οράματα. Έτσι γίνονται πράξη τα οράματα για να διευκολύνουν τον άνθρωπο, τους ανθρώπους μας, τους ανθρώπους που παλεύουν, τους ανθρώπους που μοχθούν, τους ανθρώπους που πρέπει να δώσουν στην παραγωγή
οντότητα, προστιθέμενη αξία, προϊόντα, κεφάλαιο, για να μπορέσουμε να πούμε όχι στα λόγια και στις κουβέντες και ως υποσχέσεις ότι τα παιδιά μας θα έρθουν πίσω, ότι τα παιδιά μας θα μείνουν εδώ. Έτσι θα γίνει, με οράματα και με πράξη, να καταφέρουμε κάποια στιγμή τα παιδιά μας να επιστρέψουν και τα παιδιά μας να μείνουν εδώ. Οι αγρότες, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι νέοι κυρίως άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν, ερχόμενοι από το Λεκανοπέδιο ή από την Αθήνα, να δημιουργήσουν ένα νοικοκυριό, να δημιουργήσουν κάποια παραγωγή. Πώς να παλέψουν το σημερινό ανταγωνισμό? Πώς να παλέψουν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα? Ποιος θα τους βοηθήσει? Ποιος θα τους προσέξει? Με τι σχέδιο θα γίνει αυτό? Φέραμε το 12 μια σχολή γεωπονίας, τη μοναδική στη Δυτική Ελλάδα, η μοναδική σχολή γεωπονίας ΤΕΗ σε Τολοκαρνανία, Αχαΐα και Ηλία, είναι η γεωπονική της Αμαλιάδας, με κατευθύνσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και αγροτικής οικονομίας. Τι έγινε πριν από 1,5 μήνα, 2? Τι έγινε, το παρακολουθήσαμε όλοι. Ένα νομοσχέδιο που καταργεί ουσιαστικά αυτή τη σχολή. Δημιουργεί τα τμήματα αυτά φυτικής ζωικής παραγωγής σε Μεσολόγγια Αγρίνιο. Δημιουργεί 6 τμήματα γεωπονίας σε Μεσολόγγια Αγρίνιο. Και αφήνει ένα τμήμα θολό, πανεπιστήμια λέει θα είναι αυτά, πανεπιστημιακά τμήματα στην Αμαλιάδα. Και πανηγυρίζει η Δημοτική Αρχή. Και πανηγυρίζει ο Δήμαρχος ότι αναβαθμιστήκαμε. Από ΤΕΗ έγιναμε ΑΕΗ. Την ώρα που οι καθηγητές του ΤΕΗ βάσει του νόμου αποφασίζουν να φύγουν και να πάνε όλοι απέναντι σε Αγρίνιο Μεσολόγγι. Βεβαίως, αυτό θα έκανε ο καθένας. Πηγαίνουν εκεί που δημιουργείται η σχολή με 6 τμήματα. Πώς να μείνουν εδώ σε ένα ορφανό τμήμα? Και πανηγυρίζουν. Χάνουμε τη γεωπονική σχολή άκλαυτη. Δεν κλαίει κανείς από τον Δήμαρχο μέχρι τον οποιονδήποτε συνοδοιπόρο του. Και όταν φωνάζουνε, φωνάζουμε εμείς, μας λένε ότι κινδυνολογούμε. Δεν κινδυνολογούμε, ούτε απειλούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τους λέμε ότι ο αυριανός Δήμαρχος με αυτό το λαό και με όλους τους συντελεστές πολιτικούς και πολιτιακούς δεν θα επιτρέψει αυτή η σχολή να ατονίσει και να φύγει. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Και υπάρχουν οι τρόποι, πιστέψτε με. Η γεωπονική, όπως και να ονομαστεί, είτε ΤΕΗ είτε ΑΕΗ, θα έχει 3 τμήματα στην Αμαλιάδα. Αυτά θα είναι τα τμήματα που έχουμε σήμερα. Οι καθηγητές, οι σημερινοί, θα υποστηρίξουν αυτά τα τμήματα. Οι αγρότες, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι θα υποστηρίξουν αυτά τα τμήματα. Γιατί γι' αυτό ήρθαν εδώ, γι' αυτό έγιναν, για να μπορέσουν με τη νέα τεχνολογία, με το πείραμα και την παρατήρηση σε αυτούς τους τομείς, να βοηθήσουν τους αγρότες μας, να βοηθήσουν την παραγωγή μας. Δεν φταίμε εμείς. Μας έλεγαν και μας λένε συνέχεια. Έφευγε η μευτική. Δεν φταίμε εμείς. Έμενε κλειστό το δηληστήριο, δεν πίναμε νερό. Δεν φταίμε εμείς. Πάει να φύγει και η σχολή. Δεν φταίμε εμείς. Και τα 7 εκατομμύρια που είχατε για να φτιάξετε τα 2 κτίρια, πού είναι? Δεν φταίτε εσείς. Εγώ τα έφερα τα 7 εκατομμύρια, τα πήρατε και τα δώσατε στην Προεδρία του ΤΕΗ στην Πάτρα για να τα κάνει τι? Τα κρατάει εκεί. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 5 χρόνια. Τι να κάνουμε, λέει, εμείς, αφού το ΤΕΗ θα είναι τα κτίρια. Εμείς φέραμε τα λεφτά. Εμείς έχουμε το ΤΕΗ. Δικό μας. Ας είναι ίδρυμα ξεχωριστό. Ιδιοκτησία αυτού του λαού και αυτού του τόπου είναι. Και λένε, τι να κάνουμε εμείς? Μα αυτό που έκανα εγώ. Δεν έμαθες τίποτα όσο είσαι ένα αντιδήμαρχος. Τι έκανα εγώ σαν δήμαρχος? Έφερα τα λεφτά, έκανα τις μελέτες, έφυγα τις μελέτες, έφτιαξα τα κτίρια. Αυτό έπρεπε να κάνετε. Να ετοιμάσετε τις μελέτες, να τους τις βάλετε στο στόμα,
να τις μασίσουν, να δημοπρατήσουν τα κτίρια και οι καθηγητές να έχουν εστία για να μένουν, οι φοιτητές να έχουν εστία για να μένουν, τα εργαστήρια και οι αίθουσες της κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής να υπάρχουν και να έχει αναπτυχθεί αυτό που φτιάξαμε εμείς. Με όραμα από το 2000, με αγώνες και με πίστη στην εκτέλεση του οράματος από το 2000. Το 12 έγινε πραγματικότητα. Δεν θα αφήσουμε να φύγει μέσα σε 5 χρόνια τόσους αγώνες. Έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία αντί να διοικήσει τον τόπο από την πρώτη στιγμή αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Το είδατε πώς κατέληξε. Κατέληξε σε ένα σύνθημα τώρα προεκλογικά το οποίο έλεγε «Λιμπέρις ήταν και έφυγε». Αυτό ήταν η έννοια τους. Πώς θα φύγει ο Λιμπέρις. Και αφού μαζεύτηκαν διάφοροι από διάφορα σημεία του ορίζοντα για να φύγει ο Λιμπέρις, και έχασε ο Λιμπέρης και έφυγε ο Λιμπέρης, συνέχισαν να αντιπολιτεύονται το φάντασμα του Λιμπέρη. Και φτάσαμε σήμερα. Και φτάσαμε σήμερα να μην έχουν κάνει ούτε ένα έργο. Να προσπαθούν να βρουν δικαιολογία γιατί δεν έκαναν ούτε ένα έργο σε αυτό το Δήμο των έργων. Σε αυτό το Δήμο ο οποίος ήταν πρότυπο στα έργα και στις απορροφήσεις Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Τι φταίει γι' αυτό? Φταίει η κρίση, μας λένε. Και δίπλα στη Γαστούνη δεν υπάρχει κρίση που γίνονται έργα 100 εκατομμυρίων. Δεν ήταν, λέει, καλές οι μελέτες. Μα δίπλα δεν υπήρχε καν μελέτη παραλιακού δρόμου. Και εμείς είχαμε ολοκληρωμένη τη μελέτη του παραλιακού δρόμου. Δώσαμε ένα υπόδειγμα. Κουρούτα Παλούκη. Το έχετε δει οι πάντες, το υπόδειγμα του παραλιακού δρόμου που η σκέψη ήταν, ήμουν ο πρόεδρος στην ΤΕΔ τότε που κάναμε τα σχέδια, να ενώσει τα δύο λιμάνια, το Κατάκολο με την Κυλλήνη. Να μπορούν οι άνθρωποι που είναι εδώ και θέλουν να κάνουν διακοπές να έχουν ένα δρόμο, ένα πεζοδρόμιο, ένα ποδηλατόδρομο, αλλά και οι τουρίστες με τις τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν ένα δρόμο και ένα αποτύπωμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και ευρωπαϊκού επίπεδου. Ο διπλανός δήμαρχος πήρε ήδη 15 εκατομμύρια να κάνει το δικό του κομμάτι, από το Ποινιό μέχρι την Κλήφα. Εμείς ούτε ένα ευρώ για να κάνουμε ένα μέτρο. Εμείς που ήμασταν οι πρωτοπόροι, εμείς που έχουμε φτιάξει τα 3-3,5 χιλιόμετρα ήδη ως οδηγό, ως αμαξοστοιχεία για να γίνει αυτός ο δρόμος. Φταίει η κρίση. Φταίει η κρίση και όχι η αδράνειά μας, όχι η ανικανότητά μας, όχι ο κακός μας ο καιρός. Και οι δρόμοι Σαβάλια Αμαλιάδα, Αμαλιάδα Καρδαμάς, οι δρόμοι που σκοτώνουν, οι δρόμοι που δημιουργούν θύματα, μήπως και αυτοί δεν έχουν μελέτη? Μήπως και αυτοί δεν είχαν μελέτες για να τις εντάξουμε σε ένα ολόκληρο ΕΣΠΑ? Δισεκατομμύρια έδωσε το ΕΣΠΑ. Δισεκατομμύρια πήρε η χώρα και οι δήμοι της χώρας για να γίνουν αυτά τα έργα. Τίποτα. Ούτε ένα μέτρο. Ο δρόμος Σαβάλια, Αμαλιάδα, Καρδαμάς θα γίνει όπως ο παραλιακός. Με πεζοδρόμια, με φώτα, με ποδηλατόδρομο για να μπορεί αυτή η παλιά εθνική οδός να μπορέσει αυτή η παλιά εθνική οδός πρώτον να σώσει τα παιδιά μας από τα ατυχήματα και δεύτερον να γίνει ένας σύγχρονος δρόμος υψηλής ασφάλειας, υψηλής αισθητικής, ένας δρόμος όπως αξίζει σε μια περιοχή που θέλει να αναπτυχθεί, που είναι ευλογημένη, που θέλει να γίνει τουριστική. Και ο Περιφερειακός μίλησε χτες στο Σιμόπουλο στην Ποινία και τους είπε ότι εγώ με την Αμαλιάδα τέλειωσα, μία ανάπλαση θα κάνω, αλλά παλαιά θα αλλάξει τις τσιμεντένιες πλάκες στο Ηρώων και στην Μεταπλατεία Δημοκρατίας και τελειώσαμε. Αυτή είναι η ανάπλαση, εξόφθησε λέει με την Αμαλιάδα, όλα θα τα δώσει στην Ποινία από την επόμενη των εκλογών, ο κύριος απερχόμενος δήμαρχος. Και εκείνα τα τάματα που είχε στα 72 το 14 πάνε. Τα ξεχάσαμε?
δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Όταν τάζεις κάτι, πρέπει να, έλεγε η μάνα μου, να υλοποιήσει το τάμα της, να πάρει τη λαμπάδα. Εδώ έταξες σε τόσο λαό. Πάνε, φύγανε. Τους έλεγες για περιφερειακούς, τους έλεγες για παραλιακούς. Την άλλη μέρα κιόλας. Και ο περιφερειακός της πόλης, ο περιφερειακός δρόμος της πόλης, πού είναι, μήπως και αυτός δεν έχει μελέτες. Πλήρες μελέτες και με πράξη εφαρμογής από το 2014, που σημαίνει έτοιμες απαλωτριώσεις, που σημαίνει έτοιμες μελέτες για να απορροφήσεις κονδύλια. 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια, να κάνεις τον περιφερειακό της πόλης. Μου είπε ένας φίλος χθες στο Χάβαρη που μιλήσαμε, και εγώ με την Τανίκα μου λέει, την τριαξονική που θέλω να έρθω Χάβαρη, πού θα κατεβώ. Του λέω, θα κατεβείς στον Κόμβο, που είναι πιο πάνω από την Αμαλιάδα, 2 χιλιόμετρα, 2,5. Και πώς θα μπω στο Χάβαρη? Θα κατεβώ κάτω στα δικαστήρια με το τριαξονικό για να βγω να πάω στο Χάβαρη? Του λέω, από τον περιφερειακό. Ποιο περιφερειακό, μου λέει? Αυτό που θα φτιάξουμε, του είπα. Γιατί εμείς θα το φτιάξουμε τον περιφερειακό δρόμο της Αμαλιάδας. Το θα δεν είναι θα. Τα λόγια δεν είναι έπε απτερόιντα που πετάνε, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Το θα το δικό μας είναι έργα. Όταν είπαμε θα φτιάξουμε κουρούτες, φτιάξαμε κουρούτα. Γελούσανε κάποιοι. Όταν είπαμε θα φτιάξουμε παραλιακούς, κάναμε παραλιακούς. Όταν είπαμε θα κάνουμε σχολεία, κάναμε σχολεία. Όταν είπαμε θα κάνουμε αρχαία Ελλήνιδα, κάναμε μουσεία της τάξης των 5 και 6 εκατομμυρίων ευρώ. Κάναμε ανασκαφές. Άρα λοιπόν τα θα τα δικά μας είναι έργο. Επομένως, μάλλον να το κόψω το θα και να λέω να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Να κάνουμε λοιπόν τον περιφερειακό της πόλης της Αμαλιάδας για να εξυπηρετήσει όλα αυτά που είναι στο σχέδιο να εξυπηρετήσει. Και τους ανθρώπους που θα μπαίνουν για να πάνε προς άλλες κατευθύνσεις, είτε βόρεια είτε νότια, θέλει κάποιος να πάει στο ΤΕΙ, περνάει μπροστά από το ΤΕΙ. Θέλει κάποιος να πάει στα επίγοντα του νοσοκομείου. Ξέρετε, όχι αυτά τα επίγοντα που έχουμε σήμερα, όχι αυτά που στηβαζόμαστε όλοι, γιατροί, ασθενείς, περιπατητικοί, κρυολογήματα, κατάγματα, βαργοί τραυματισμοί, ετοιμοθάνατοι, όχι αυτά των 50 τετραγωνικών, αυτά των 750 που έχω κάνει εγώ, αυτά των 750 τετραγωνικών που έχω παραδώσει εγώ. Τα οποία είναι σύγχρονα, και είναι σύγχρονα όχι για να διευκολύνουν κυρίως τους συντελεστές της υγείας, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά κυρίως για να σεβαστούν την αξιοπρέπεια των ασθενών, την αξιοπρέπειά μας, όπως πρέπει να πηγαίνουμε, όπως πρέπει να πηγαίνει ένας περιπατητικός ασθενής, ένας ασθενής με φορείο, ένα παιδί, όπως είναι στις σύγχρονες κοινωνίες. Εκτός πια και αν θεωρούμαστε ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα, τετρακοσμική, όπως τη λέει ο φίλος μου ο Παπαδάκος όταν ανεβαίνει απάνω, γιατί δεν έχει τα ελληνικά του προσαρμόσει, και ίσως να σκέφτεται ότι μάλλον μας θεωρούν και τετρακοσμική. Μας φέρνουν κάποια υλικά μεταχειρισμένα κάποιοι φίλοι Γάλλοι, ελληνογαλλική φιλία. Αλλά ρε αδερφέ, δεν είμαστε και υπό Σαχάρη Αφρική να μας φέρεις τη μεταχειρισμένη καρέκλα και το μεταχειρισμένο στρώμα και τις λιγμένες γάζες? Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί το έκαναν αυτό? Σε αντιπερισπασμό ότι ενδιαφέρονται μετά από 5 χρόνια ως Δημοτική Αρχή. Δεν είχαν καμία σχέση με τους Γάλλους που έρχονται χρόνια τώρα. Επέστρεψαν να κάνουν μια επίσκεψη με ό,τι υλικό είχαν οι άνθρωποι. Τους έφεραν από τη Μυρσίνη, ξέρω εγώ από πού τους έφεραν, για να πάνε αυτά τα υλικά σε αντιπερισπασμό της δωρεάς Παπαδάκου. Άκουσον, άκουσον. Αυτή είναι η λογική. Να κουκουλώσουμε, να σκεπάσουμε, να μπερδέψουμε, να κοροϊδέψουμε. Και ας πάει στο καλό το νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης. Ας έχουμε ένα και καλό, όπως λένε κάποιοι από απέναντι. Είναι λάθος, αγαπητοί φίλοι του Πύργου, να νομίζετε πως με ένα νοσοκομείο 170 κοινών θα λύσετε το πρόβλημα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νομό Ηλίας. Σας το λέω 30 χρόνια τώρα.
35 κρεβάτια είχατε στο παλιό Μανολοπούλιο και λέγατε να κλείσουν τα 25 της Αμαλιάδας και να μείνει ο νομός με 35. Σας είπαμε να κάνουμε ένα νομαρχιακό, είπατε όχι, θα κάνουμε ένα του πύργου σε αντικατάσταση του παλιού. Το κάνατε με 170 κρεβάτια. Η τελευταία χώρα της Ευρώπης σήμερα για πληθυσμό όσο έχει ο νομός Ηλίας έχει 300 κρεβάτια και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 270 και θέλουν να καταργήσουν τα 100. Δεν γίνεται. Αυτό που θα γίνει είναι το νοσοκομείο αυτό να γίνει πρότυπη νοσηλευτική μονάδα και το υπόσχομαι εγώ αυτό. Το υποσχόμαστε εμείς οι γιατροί. Επιμένω στο νοσοκομείο. Επιμένω, το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι αναφορά στο υπέρτατο αγαθό της ζωής και της υγείας των ανθρώπων. Και επιμένω, ας με κατηγόρησαν ότι έβαλα 3-4 υποψήφιους από το νοσοκομείο. 14 τα έβαζα για να δείξω στον κόσμο ότι το νοσοκομείο αυτό μπορεί, αν υπάρξει όραμα, αν υπάρξει πείσμα, όχι μόνο να μην του βάλουν λουκέτο, όχι μόνο να μην περάσουν αυτά, να γίνει αυτόνομο νοσοκομείο, να γίνει πρότυπο νοσοκομείο, να γίνει νοσοκομείο υπόδειγμα σε όλη τη χώρα. Το είπα και προχτές στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας που είμαι για τρίτη τριετία. Όποιος υπουργός είναι και ο πρόεδρος του και εσύ που βγήκε, θα περάσουν άσχημα με εμάς την επόμενη τριετία για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά ως απάντηση για το μεγαλύτερο ίδρυμα, για τη μεγαλύτερη υπηρεσία που έχει σήμερα αυτή η πόλη και αυτός ο Δήμος. Δεν ξέρω αν υπερβαίνω το χώρο. Δεν πήρα και ρολόι να δω. Για τον πολιτισμό, τι θα μας πούν. Για τον αθλητισμό, τι θα μας πούν. Σας ξεκίνησα με τις αξίες της αρχαίας Ήλιδας. Γιατί έγιναν όλα αυτά. Έτσι μας κάπνισε εμάς το 99-2000 να λέμε θα κάνουμε πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Να λέμε ότι ετοιμάζουμε μελέτη για να κάνουμε δημοτικό θέατρο το οποίο υπερβαίνει τον πληθυσμό και τα όρια αυτής της πόλης. Αυτό που στην αρχή όταν το παρέλαβαν έλεγαν τι να το κάνουμε, τότε πολιτεύονταν ακόμα το Λιμπέρι. Τι να το κάνουμε αυτό και πώς θα το λειτουργήσουμε αυτό και τι είναι αυτό και τώρα μιλάνε για ένα στολίδι. Και άκουσαν, επήγαν και το εγκαινίασαν το κιόλας ως δικό τους και το έβαλαν και το όνομα Πολυχώρος. Αυτό το όνομα ήταν για να πάρουμε τα χρήματα, να πάρουμε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όνομά του το κανονικό και τα κανονικά του εγκαίνια θα το ονομάσουν Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και Δημοτική Πινακοθήκη. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό ήταν το όραμα, αυτή θα είναι και η υπόσταση αυτού του χώρου που ήταν οι παλιάς φυλακές με όλη την ιστορία που κουβαλάει με τους αγώνες, το σταφυδικό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά πού να τα ξέρουν αυτά. Όταν το πρωτοείδαν έλεγαν τι χρειάζεται αυτό. Αυτό είναι η ιστορία της πόλης. Αυτό είναι η ιστορία των ανθρώπων μας. Αυτό είναι οι μνήμες μας. Αυτό είναι το παρόν μας. Αυτό θα είναι και το μέλλον μας. Θέλουν, δεν θέλουν για αιώνα και πλέον και δυστυχώς για αυτούς θα είναι έργο Λιμπέρι. Έχουν ένα κατεβατό σε ένα προεκλογικό γραφείο που μιλάνε για ετοιμότητα, για διαφάνεια, για ισοτιμία, για ισοπολιτεία, για δημοκρατία. Την είδαμε τη δημοκρατία δια του εκπροσώπου τους πώς γίνεται και πώς παρουσιάζεται. Ένα έργο δεν τους έκοψε να βάλουν από κάτω για έργα. Ένα όρο που υποδηλώνει έργα, ανάπτυξη, δεν τους έκοψε να βάλουν. Προφανώς, γιατί δεν υπάρχει στη σκέψη τους, γιατί δεν υπάρχει στον ορίζοντά τους, γιατί δεν υπήρξε στην πρακτική τους. Μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Ήταν επιτακτική ανάγκη, αγαπητές φίλες και φίλοι, να είμαι σήμερα εδώ. Να είμαι μετά από 5 χρόνια εδώ, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα δείτε σε λίγο μαζί μας. Γιατί
δεν μας αξίζει αυτή η τύχη που μας επεφύλαξαν τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά αυτά που χάσαμε. Είναι πολλά αυτά που δεν κερδίσαμε, που δεν πετύχαμε. Δεν θα το βάλουμε κάτω, δεν θα μείνουμε πίσω, θα τα πάρουμε σύντομα, γι' αυτό σας είπα, σε 100 μέρες λύνουμε τα θέματα αυτά, τα οποία έμειναν πίσω. Και ξεκινάμε αμέσως την οργάνωση του νέου ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ 2026. Εκεί ήμουνα στην πρώτη συζήτηση, στις Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Η συζήτησή μας ήταν αποκλειστικά η διαχείριση του νέου προγράμματος. Θα πάρουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Θα φτιάξουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα σχέδια και τα μεγάλα οράματα με γρήγορα βήματα. Και κυρίως όλοι μας θα σκύψουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων μας. Αυτό που λέω παντού. Σε όλα τα χωριά της Πηνίας, σε όλα τα χωριά της Αμαλιάδας, στον κάμπο της Αμαλιάδας. Ότι αυτή τη φορά θα περπατήσουμε ένα-ένα τα αγροκτήματα, ένα-ένα τα ποιμιοστάσια. Θα λύσουμε πρόβλημα το πρόβλημα. Παντού θα υπάρξει νερό. Καθαρό νερό. Όχι νερό με αγωγούς παροχημένους, με αγωγούς οι οποίοι δεν αντέχουν, με αγωγούς μικρότερης παροχής. Νερό καθαρό στα χωριά μας από το δηληστήριο του Φράγματος, νερό καθαρό στα χωριά της Πηνίας από κόμπακ δηληστήριο στον πρόδρομο από το Κακοτάρι. Νερό καθαρό στην άλλη πλευρά από τις πηγές. Καταγράφουν οι μηχανικοί μας με το κτηματολόγιο όλη την αγροτική οδοπία. Θα την περπατήσουμε βήμα-βήμα. Θα την μελετήσουμε τεχνικό προς τεχνικό έργο, ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Θα κάνουμε τα τεχνικά έργα και θα ολοκληρώσουμε όπου και όπως πρέπει, είτε χαλικοστρώσεις, είτε τσιμεντοστρώσεις, είτε αλφαστοστρώσεις. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι από το καινούριο ΕΣΠΑ που έχει 3,5-4 δις για αυτές τις δουλειές θα προχωρήσουμε. Και το τρίτο θέμα για τους ανθρώπους μας είναι η ενέργεια. Τους δίνω το λόγο μου, μαζί με τα προηγούμενα, πως δεν θα υπάρξει επιχείρηση που να μην έχει ρεύμα ηλεκτρικό. Και δίνω το λόγο μου σε όλη την Αμαλιάδα, πως δεν υπάρχει περίπτωση το φυσικό αέριο να μείνει και να πάει μόνο στον πύργο. Το φυσικό αέριο, κύριοι, της σημερινής και της αυριανής κυβέρνησης θα έρθει ταυτοχρόνως με το Λιμπέρι σε πύργο και Αμαλιάδα. Αυτή είναι η απέτηση του κόσμου μας. Αυτή την απέτηση θα υπηρετήσουμε και όπως μας γνωρίζετε τόσα χρόνια, δεν κολώνουμε πουθενά. Δεν κολώνουμε πουθενά. Δεν χρωστάμε πουθενά. Ψάχνουν 15-20 χρόνια να μας βρουν. Δεν μας βρίσκουν πουθενά. Τα ποθενές και κοιτάξτε, το φωνάζω. Γιατί μας έριξαν και τέτοια. Για πορίσματα, για δήθεν και για δήθεν και για δήθεν. Δύο αγορές έκανα. 30 χρόνια γιατρός μαζί με τη γυναίκα μου αγόρασα δύο πράγματα. Είχα κάνει ένα σπίτι με δάνειο και αγόρασα δύο πράγματα. Τα δηλώνω. Τα 40 ακίνητα και τα εκατομμύρια δεν τα βλέπουν αυτοί που φωνάζουν δίπλα. Δεν μας απειλούν. Δεν καταλάβανε τόσα χρόνια πως δεν μπορούν να μας απειλήσουν. Δεν καταλάβανε τόσα χρόνια που γράφουν και ξαναγράφουν και ξαναγράφουν ότι δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Έτσι δεν καταλαβαίνουμε και με τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό είπα, προχωράμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά. Χρόνο δεν έχουμε, καιρό δεν έχουμε. Ξεκινάμε από τις 27 Μάη με νίκη από την πρώτη Κυριακή. 26 Μάη, μία και έξω. Γιάννη Ζιμπέρης, πρώτη Κυριακή. Όλοι θα πάμε πρώτη Κυριακή. Εδώ έχουμε ομάδα. Η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αμαλιαδίτησες και αμαλιαδίτες. Ποινιώτες. Άνθρωποι της Σύλληδας. Δημιουργικοί,
παραγωγική και όμορφη. Κυρίως όμορφη. Τους βλέπεις και χαίρεσαι. Η αισθητική πλευρά εννοώ ομορφιά. Αυτή την ομορφιά εννοώ, την εσωτερική. Άρα λοιπόν όλοι μαζί θα πάμε. Όχι ο Γιάννης Λιμπέρης. Όλη η ομάδα. Όλη η Ήλιδα. Όλοι με τον Γιάννη Λιμπέρη την λέμε. Η πλατεία λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι γεμάτη. Με το νόημα που λέει και ο ποιητής, αυτός ήταν έφηβος και έλεγε γεμάτη από τις φωτιές. Πραγματικά από φωτιές είναι γεμάτη της νεολαίας, η οποία έχει ανάψει τη σπίθα και είναι έτοιμη να μπει μπροστά και να την καθοδηγήσουμε εμείς με την εμπειρία μας να φτιάξει την αυριανή μέρα, να φτιάξει την αυριανή εποχή. Αυτή είναι η γεμάτη πλατεία. Αυτό είναι το δημοψήφισμα. Και είναι μέτρηση. Μέτρηση και δημοψήφισμα είναι το ίδιο. 22 Απριλίου μας είπε 50%. Δεν είμαστε 50% τώρα. Είμαστε πολύ παραπάνω τώρα. Να το ξέρετε. Με την νεολαία μπροστά. Με την νεολαία μπροστά πάμε όλοι. Πάμε σπίτι-σπίτι. Μιλάμε σε έναν-έναν στους ανθρώπους μας. Ήρθε η ώρα να ασκήσουν το υπέρτατο δημοκρατικό τους δικαίωμα που είναι να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους και πρέπει να τους πούμε να εκλέξουν τους καλύτερους. Είμαστε οι καλύτεροι να μας δείξουν εμπιστοσύνη, να μπορέσουμε να πάμε το αύριο. Σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να μην συγκινείται κανείς. Μίλησα το 98 πρώτη φορά στην Αμαλιάδα και ζήτησα την ψήφο για να γίνω δήμαρχος. Μίλησα και άλλες φορές. Άρχισα να μιλάω από τα 18 μου στο αμφιθέατρο της Ιατρικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει συγκινούμε με την αγάπη σας, με την παρουσία σας και είναι το ευχαριστώ αυτό μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Θέλω να φωνάξουμε έναν-έναν τους υποψηφίους μας να ανεβαίνει, να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε για να σας δώσουμε μαζί και την υπόσχεση που σας είπα προηγουμένως. Και ξεκινάμε με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από την εκλογική περιφέρεια Αμαλιάδας. Ανδριοπούλου Καψή Βασιλική, μέλος του Συλλόγου Η Αγάπη. Συνεχίζουμε με τον Ευγένιο τον Αστερή, γυμναστής επιχειρηματίας. Βασιλόπουλος ο Θεοδόσιος, έμπορος λαϊκών αγορών. Ο Βυθούλκας ο Ιωάννης, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής κολύμβησης. Ο Γεωργόπουλος ο Αθανάσιος, κτηνίατρος. Σκηνοθέτης, ηθοποιός. Η Δημητρίου η Βασιλική, πρόεδρος του Συλλόγου Νεβέ Ρωμά. Ο Ζαχαρόπουλος ο Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος. Ο Ηλιόπουλος ο Θεόδωρος, αγρότης. Η Ηλιοπούλου Τσιούρη Ελευθερία, επιχειρηματίας. Ο Καμαρινός ο Γιώργος, οικονομολόγος.
Η Καφύρα Βαρελά Κωνσταντίνα, ζωγράφος. Η Κοκαλιάρη Νικολέτα, πολιτικός μηχανικός, διευθύντρας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ποινιού, δημοτική σύμβουλος. Κολέτσι Αθηνά, νοσηλεύτρια. Κοτσάφτη Παπαζεοφυροπούλου Αλεξάνδρα Αλεξία, προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Ο Κουντρουπής ο Αργύρης, επιχειρηματίας. Η Λάβδα η Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός. Λακαδινού Τσάκωνα Πινελόπη, αγρότησα. Ο Λαμπρόπουλος ο Βασίλης, υπάλληλος της Ευσυρίας. Ο Μπακέλας ο Γιώργος, ιατρός, χειρούργος, δημοτικός σύμβουλος. Ο Παντούνας ο Δημήτρης, δάσκαλος. Ο Πάρος ο Άγγελος, πρόεδρος του Αγίου, υπάλληλος του ΕΕΒ. Η Πικρή Εφροσύνη, πολιτικός μηχανικός. Μπούρας Αβραάμ, διευθυντής Λυκείου Σιμόπουλου, πρώην αντιδήμαρχος. Ο Νοταράς ο Σταύρος, ιατρός καρδιολόγος. Ξένου οικονόμου Μαρία, βοηθός μικροβιολόγου. Παλιβός Χρήστος, προϊστάμενος ΕΦΚΑ. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, υπάλληλος ΔΕΗ, πρώην αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Παναγιωτοπούλου Κυριακή Κούλα, χοροδιδάσκαλος. Παναγόπουλος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αγρόιδες, Πρόεδρος Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών Νομού Ηλίας. Παπαγεωργακόπουλος Περικλής, Οδοντίατρος, Αντιπρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλίας. Παπαδάκος Αντρέας, επιχειρηματίας. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, εκπαιδευτής ΟΑΕΔ. Παρά Κρίσπη Κοστούλα Νάντια, ιδιωτική υπάλληλος. Πατρινός Αντώνιος, δικηγόρος, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Ράλη Αγγελική Άντζελα, διοικητικός τέλεχος δομικών έργων. Ρουσοπούλου Βελούδο, δασκάλα χορού. Σταυροπούλου Γιαννούλα Γιάννα, ιατρός, υπεύθυνη ημοδοσίας νοσοκομείου Αμαλιάδος. Τάγιο Ελένη, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Ελενίτσα έχει ένα πρόβλημα, δεν Τσάγας Ιωάννης, δικηγόρος. Φουτάς Αθανάσιος, Καρβάλου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός. Χριστόπουλος Ιωάννης, καθηγητής, διευθυντής Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Αμαλιάδας. Χριστοφόρου Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Ποινίας. Δούμα Αγγελική, πτυχιούχος ΔΕΗ Πληροφορικής Οικονομικών. Πιλήρης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος, επιχειρηματίας.
Μπούρου Μαρία, δικηγόρος. Νικολόπουλος Χρήστος, μηχανικός. Παπαδόπουλος Βασίλειος, πρώην δήμαρχος Ποινίας. Τσακαρούλιας Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος επιχειρηματίας. Υποψήφοι κοινότητας Αμαλιάδας. Αδαμόπουλος Δημήτριος, αρτοποιός. Αθανασοπούλου Τσιριγότη Αδαμαντία Μάντο, υπάλληλος ΔΕΗ. Βαρνάβας Βαρνάβας, οικονομολόγος, δικαστικός πραγματογνώμονας, εκτελονιστής φοροτεχνικός. Δούλος Διονύσιος, επιχειρηματίας. Κανελακοπούλου Μάσαλα Δαμαντία Ντίνα, φιλόλογος. Μαρκουτσάς Ιωάννης, επιχειρηματίας. Μιχαλόπουλος Βασίλειος, υπάλληλος νοσοκομείου, πρώην πρόεδρος εργαζομένων. Παναγιωτάρας Δημήτριος, δάσκαλος, πρώην αντιδήμαρχος. Παναγιωτοπούλου Ελένη, σύμβουλος τοπικής κοινότητας Αμαλιάδας. Παπαδάτου Ψημάρη Ιωάννα, υπάλληλος κέντρου υγείας. Παπασπιλιωτοπούλου Ελένη Πολυξένη Λένια, ιδιωτική υπάλληλος. Σάκος Παναγιώτης, πολιτικός μηχανικός. Τομαρόπουλος Στέφανος, έμπορος λαϊκών αγορών, πρόεδρος συλλόγου, ο Άγιος Χαράλαμπος. Τσαγρή Κότσιφα Ελένη, υπάλληλος νοσοκομείου. Φλεβωτόμος Απόστολος, επιχειρηματίας. Χατζηγιάννης Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος. Χατζηγιάννη Αντωνία Τόνια, δικηγόρος. Αυτή είναι η δική μας άνθρωπη, Δήμαρχε. Καλή επιτυχία την Κυριακή και νίκη από την πρώτη Κυριακή. Δεν χάνει αυτή η ομάδα. Ούτε παράταση έχει με αυτή την ομάδα. Τελειώνει την πρώτη Κυριακή. Είναι μαζί μας. Να σας πω τους φίλους μας, τους συντοπίτες, οι οποίοι είναι μαζί μας απόψε και είναι υποψήφοι και στο δεύτερο βαθμό και στο κοινοβούλιο. Χρήστο Πηγέρη, πάλι δεν σε γράψαμε, ήρθες καθυστερημένος. Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Θα τους βρείτε με ποιον είναι. Ο Θοδωρής ο Βασιλόπουλος, και αυτός καθυστερημένος ήρθε. Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Η Άννα η Κορτέση. Ο Μανώλης ήρθε πρώτος, γνωστά, ο Γεωμυριανάκης. Ο Χρήστος ο Φωτόπουλος. Ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου. Ο Νίκος ο Κατζηγιάννης. Ο Σάκης ο Κότσιφας, υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα αλλαγής. Είναι μαζί μας και ο γραμματέας
της νομαρχιακής του κινήματος αλλαγής, ο Σάκης ο γιατράς. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, ο Νίκος Σαψάνης. Και είναι μαζί μας και προχτές ήρθε ο φίλος μου, αγαπημένος μου, ο Κώστας ο Κουτουρμπής, ο επίτιμος πρόεδρος των Ηλίων Αμερικής και Καναδά. Δεν τον βλέπει ο Ανδρέας ο Παπαδάκος, φίλος του και αυτού. Ο Ανδρέας έχει να μας πει πως έδωσε και την επιταγή για τα 200 χιλιάρικα, γιατί το είπαν και αυτό, ότι αέρα το λέει. Νόμιζαν ότι είναι κάποιος συνδός, τον οποίο μας τον πλασάρουνε τελευταία, τον τελευταίο χρόνο, πως θα φτιάξει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μα για ζουλού μας έχουνε περάσει. Στη χώρα των Μαμολούκων είναι. Θα έρθει από την Ινδία να φτιάξει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, που απαγορεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε ποιους απευθύνονται επιτέλους? Και θα φτιάξουν και με κάποιους. Ξέχασα τον Χρήστο το Ξουρί. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Δεν μου το γράψατε. Θα μας φτιάξουν και 1000 θέσεις εργασίας. Πάλι καλά. Γιατί το 14 μας έφτιαξαν 10.000 θέσεις εργασίας. Τώρα μας φτιάχνουν 1000. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή. 3-24 ώρα, 24 ώρα το 24 ώρο, ώρα την ώρα, πάμε να κερδίσουμε, να καθαρίσουμε το θέμα από την πρώτη Κυριακή. Καθαρίζουμε και από την άλλη μέρα συνεχίζουμε για να πιάσουμε δουλειά. Γεια σας και με τη νίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για πολλωστή φορά μαζί μας απόψε. Η πλατεία μίλησε, η πλατεία ψήφισε, η πλατεία έβγαλε δήμαρχο, έβγαλε και δημοτική αρχή. Γεια σας και με τη νίκη. Γεια σας και με τη νίκη. Να είστε όλοι καλά και με τη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Παπαδάκος εδώ, λίγο προσοχή πριν φύγετε, και σας ευχαριστούμε για τις τόσες ώρες που καθίσατε και ακούσατε το νέο δήμαρχο που θα από τη Δευτέρα αναλάβουμε τα ενία. Είσαστε υπέροχοι άνθρωποι, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, παρόλα την άσπη που έχω φάει από τον κόσμο της αντιπολίτευση. Εσείς με ενθαρρύνετε και θα είμαι ακόμα πιο ισχυρός. Δύο πράγματα θα πω. Η μάνα μου, όταν ήμουν μικρός και έφυγα, μου λέει: παιδάκι μου, αν γίνεις ποτέ μεγάλος και τρανός, να προσέχεις τους ανθρώπους. Να ενδιαφέρεσαι για τον άνθρωπο. Και αυτό κάνω. Το νοσοκομείο για μένα είναι η ζωή σας. Λοιπόν, εγώ θα σας τιμήσω με όλες τις προσφορές που μπορώ να κάνω και ήδη προχωράω για κι άλλα μηχανήματα για εξοπλισμό για το νοσοκομείο, αλλά δεν τα ανακοινώνω ακόμα, θα τα ανακοινώσω από Δευτέρα. Λοιπόν, το νοσοκομείο, η παιδεία, τα σχολεία, τα ΤΕΗ, η καθαριότητα που αν γυρίσετε γύρω γύρω θα δείτε τη βρωμιά υπάρχει, είναι τα θέματα που με απασχολούν. Αυτό που μου είπε η μάνα μου το τηρώ και δεν έχω ξεχάσει ότι είμαι άνθρωπος, θα διαφέρουμε για σας. Εγώ σας τιμώ και θέλω να μας τιμήσετε την πρώτη Κυριακή, να μας δώσετε την ισχυρή δύναμη, ισχυρή εντολή να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Έχουμε ισχυρή ομάδα, όλα τα παιδιά εδώ είναι καταπληκτικά, με όρεξη, με δύναμη, μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τον τόπο. Σας ευχαριστούμε.
Όλοι μαζί για πρώτη Κυριακή. Πάμε όλοι μαζί. Αύριο το βράδυ θα μιλήσουμε και στο Σιμόπουλο. Έτσι είναι. Θα μιλήσουμε και στην Ποινία. Σας στέλνουμε και από εδώ μαζί μας. Όχι μόνο η Ποινία στην Αμαλιάδα. Και η Αμαλιάδα στην Ποινία. Αύριο λοιπόν το βράδυ όλοι μαζί στο Σιμόπουλο για την τελευταία εντολή που πρέπει να δώσουμε στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Για την τελευταία αποφασιστική ψήφο για ανάπτυξη ξανά, για το μέλλον του τόπου ξανά. Γεια σας και με την νίκη. Γεια σας. Δεν θέλετε να φύγουμε απόψε. Εδώ θα μείνουμε απόψε. Δεν πάμε πουθενά απόψε. Δεν πάμε στο σπίτι μας απόψε. Πάμε στην Αμαλιάδα. Πάμε στον πεζόδρομο. Πάμε στα μαγαζιά. Πάμε όλοι απόψε στην Αμαλιάδα. Γεια σας και με την νίκη. Γεια σας, να είστε καλά. Η πλατεία λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι γεμάτη. Με το νόημα που λέει και ο ποιητής, αυτός ήταν έφηβος και έλεγε γεμάτη από τις φωτιές. Πραγματικά από φωτιές είναι γεμάτη της νεολαίας, η οποία έχει ανάψει τη σπίθα και είναι έτοιμη να μπει μπροστά και να την καθοδηγήσουμε εμείς με την εμπειρία μας να φτιάξει την αυριανή μέρα, να φτιάξει την αυριανή εποχή. Αυτή είναι η γεμάτη πλατεία. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτή. Κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.